Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Γιώργη, καλημέρα κύριε Μούτση. Νωρίτερα τα λέγαμε, δεν ξέρω αν ακούγατε, νωρίτερα τα λέγαμε και με τον Βασίλη Ντολεκίδη, από το ΙΤΣΑΚ. Και συζητούσαμε αυτό το φαινόμενο που παρατηρούμε τελευταία, δηλαδή να ενεργοποιούνται κάποια ρήγματα, ή μάλλον το θέσω αλλιώς, να έχουμε σεισμούς που γίνονται πολύ πιο αισθητοί και να έχουν και πολύ μεγαλύτερες επιταχύνσεις, ακριβώς επειδή εκδηλώνονται σε ρήγματα που είναι όλο και πιο κοντά σε αστικά κέντρα και λιγότερο από τους παλιούς σεισμούς που ξέραμε, που ήταν σε θάλασσες ή έτσι, μακριά, ή σε πολύ μικρό εστιακό βάθος. Και η πρώτη ερώτηση είναι κατά πόσον αυτό είναι κάτι συμπτωματικό ή αν έχετε εντοπίσει κάτι άλλο, κάποιο γεωλογικό φαινόμενο που οδηγεί στην ενεργοποίηση τέτοιων. Κοιτάξτε, κατά κανόνα οι επιταχύνσεις είναι μεγαλύτερες κοντά στον εστιακό χώρο. Ναι. Επομένως, όταν έχουμε επίκεντρα σεισμών που είναι κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή, είναι λογικό οι επιταχύνσεις να είναι υψηλότερες. Mm-hmm. Από εκεί και μετά δεν δημιουργούνται νέα ρήγματα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν. Όχι να δημιουργούνται, ρήγματα, ενεργοποιούνται, είπα. Να ενεργοποιηθούν, ναι. Να ενεργοποιηθούν υπάρχει δυνατότητα. Το διευκρινίζω γιατί πολλές φορές ακούγεται στα μέσα ενημέρωσης νέο ρήγμα, νέο ρήγμα. Νέο ρήγμα δεν σημαίνει ότι δημιουργήθηκε νέο ρήγμα. Ναι. Αλλά πιθανόν δεν ήταν ενεργό τόσα χρόνια και δεν ήταν γνωστό τόσα χρόνια ότι είναι ενεργό σεισμικό ρήγμα. Επομένως, το ότι υπάρχουν ρήγματα κοντά στις πόλεις είναι γνωστά. Ναι. Από εκεί και μετά τα ρήγματα αυτά όμως δεν φαίνεται τουλάχιστον στο. Θα βάλω σε εισαγωγικά τη λέξη σύντομο, ιστορικό παρελθόν που μπορούμε και έχουμε ως σεισμολόγοι. Δεν φαίνονται τα ρήγματα αυτά να έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν λοιπόν και να έχουν δώσει κάποιους ισχυρούς σεισμούς. Ναι. Ξέρετε, άμα κάποιος πει στην Ελλάδα πόσα ρήγματα υπάρχουν, υπάρχουν χιλιάδες ρήγματα. Καλά, προφανώς. Αν θέλουμε να πούμε πόσα σεισμικά ρήγματα υπάρχουν όμως, ρήγματα δηλαδή που συνδέονται με ισχυρούς σεισμούς που έχουν ήδη εκδηλωθεί στην περιοχή μας την ευρύτερη, θα πούμε ότι είναι γύρω στα 160-170 ρήγματα. Ναι. Αυτά τα ρήγματα λοιπόν που γνωρίζουμε. Από εκεί και μετά, στη Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάρη, ξέρουμε τα μεγάλα ρήγματα που είναι γύρω στην περιοχή μας. Ξέρουμε τα ρήγματα στη Μυγδονία Λεκάνη που έχουν δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν. Ξέρουμε το ρήγμα στην Ιερισσό. Παραπάνω ξέρουμε το ρήγμα στην Κρέσνα, δυτικά στην Γρίβα. Τα ξέρουμε. Αθεμούντας, Γερακαρού. Ακριβώς αυτά που αναφέρεται, ο Αθεμούντας παραδείγματος χάρη, είναι επίσης κάποια ρήγματα τα οποία δεν φαίνεται να συνδέονται με κάποιους ισχυρούς σεισμούς του παρελθόντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοια ρήγματα δεν έχουν δώσει σεισμούς στο παρελθόν. Ναι. Να πω απλώς στον κόσμο για να ξέρει ότι ενόργανα στοιχεία, καταγραφές σεισμών, έχουμε μόνο μετά τις αρχές του 20ου αιώνα παγκόσμια. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν σεισμογράφοι πριν. Και προηγούμενα, ό,τι πληροφορίες έχουμε, είναι από ιστορικά στοιχεία, περιγραφές. Από τις περιγραφές κρίνουμε πόσο μεγάλοι σεισμοί μπορεί να έχουν εκδηλωθεί, πού μπορεί να ήταν το επίκεντρό του, για να εκτιμήσουμε περίπου το μέγεθος. Επομένως, μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε πληροφορίες για μεγάλους ιστορικούς σεισμούς από το 550 π.Χ., ενόργανα στοιχεία όμως, από τα οποία να προκύπτουν επιταχύνσεις και άλλες πληροφορίες. Περισσότερες είναι από το 1900 και μετά, 1911 και μετά. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ένα σεισμό, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Μπορούμε όμως να έχουμε κάποιες εκτιμήσεις. Το θέμα της πρόγνωσης είναι ένα ακαθόδες. Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πρόγνωση πρέπει να μπορεί να γίνεται. Ναι. Να το πω αλλιώς. Επιστήμη που, θετική επιστήμη που δεν μπορεί να κάνει πρόγνωση δεν δικαιούται το τίτλο της επιστήμης. Ναι. Όλες οι επιστήμες κάνουν πρόγνωσης. Άλλο πρόγνωση, άλλο πρόβλεψη. Ναι, είναι και θέμα, μπαίνει παράμετρος χρόνος μέσα. Ναι. Ακόμα και στο γιατρό που θα πάμε και θα μας πει και θα του πούμε ότι ξέρεις από αυτά τα συμπτώματα, θα πει: α, ωραία, είναι μία ίωση. Αλλά η ίωση σε μένα και σε σένα δεν θα είναι η ίδια. Ναι. Αλλιώς θα την περάσω εγώ, αλλιώς εσύ. Επομένως, η πρόγνωση των συμπτωμάτων δεν θα είναι ακριβής. Όπως επίσης ο μετεωρολόγος ξέρει τι καιρό θα κάνει αύριο ή μεθαύριο. Ναι. Δεν ξέρει τι καιρό θα κάνει σε 15 μέρες. Σωστό. Σωστά. Ο σεισμολόγος δεν μπορεί να ξέρει αν θα κάνει σεισμό αύριο ή μεθαύριο. Ο σεισμολόγος μπορεί να ξέρει όμως να εκτιμήσει τις πιθανότητες να εκδηλωθεί ισχυρό σεισμό σε μια περιοχή μέσα στα προσεχή 5 με 10 χρόνια. Και να πει, παραδείγματος χάρη, η περιοχή Α σε σχέση με την περιοχή Β έχει πολύ υψηλότερες πιθανότητες. Άρα να γίνει μια μεσοπρόθεσμη αντισεισμική πολιτική, επικεντρώνοντας η πολιτεία τα μέτρα της στην περιοχή η οποία έχει αυξημένες πιθανότητες. Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα για εκτιμήσεις.
Ακριβώς. Ναι. Ή μπορεί να πει το επίπεδο σεισμικότητας μιας περιοχής. Και με βάση αυτό το επίπεδο και τα χαρακτηριστικά της σεισμικότητας φτιάχνει το αντισεισμικός κανονισμός. Ναι. Κατά τη στιγμή γνωρίζετε ότι έχουμε έναν από τους καλύτερους παγκόσμια αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε επίσης, επειδή μιλάμε για Θεσσαλονίκη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον εμείς που παρακολουθούμε συχνά επιστημονικά συνέδρια έτσι, και της δικής σας ειδικότητας και του, και του τεχνικού επιμελητηρίου παρεμφερών ειδικοτήτων, ότι την πόλη διατρέχουν κάποια ρήγματα, μικρότερα μεν, αλλά τη διατρέχουν κάποια σεισμικά ρήγματα. Αυτά τα ρήγματα πόσο επικίνδυνα μπορούν να αποβούν στο μέλλον, και το ρωτάω σε συνάρτηση και με πρόσφατες σεισμικές δονήσεις που βλέπουμε, ενώ παλιά είχαμε, ξέρω εγώ, ξέρουμε ότι στην Ελλάδα μπορεί να γίνονται κάθε μέρα πάρα πολλά διάρια, δυο μισάρια, και συχνά δεν ασχολείται κανένας, δεν τα καταλαβαίνουμε καν. Έτσι. Και τρία πλάς έχουμε. Και τρία πλάς και δεν τα καταλαβαίνουμε καν τα περισσότερα. Είδαμε όμως τώρα τελευταία αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις τάξεως του 2,8 ή του 3 των τριών Ρίχτερ να ανησυχούν τον κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη, να το νιώθουν, να γίνεται πολύ αισθητό. Άρα είχανε μικρό εστιακό βάθος, και κατά πόσον αυτά τα ρήγματα που διατρέχουν την πόλη είναι επικίνδυνα σε μια πόλη που φαντάζομαι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πλέον το κτηριακό της απόθεμα είναι πολύ παλιότερο και πολύ πιο καταπονημένο σε σχέση με το 78, έτσι. Ναι. Εδώ πέρα δεν θα ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα καταρχάς. Ναι. Ενεργά ρήγματα υπάρχουν. Υπάρχει όμως δυνατότητα, θα μπούμε ίσως σε κάποια λίγο πιο βαθιά νερά. Όταν υπάρχει ένα ρήγμα, για να εκδηλώσει ένα μεγάλο σεισμό θα πρέπει να διεγερθεί σε όλο το μήκος. Ναι. Σε ένα αρκετά μεγάλο μήκος. Παραδείγματος χάρη, ένα σεισμός 6,5 δεν μπορεί να προκληθεί από κίνηση σε ένα μήκος ρήγματος μικρότερο από 30 χιλιόμετρων. Ναι. Και φύγετε τώρα, αν μιλάμε για μικρορήγματα τα οποία έχουν διαστάσεις μήκη 1, 2 ή 2,5 χιλιόμετρα ή 3 χιλιόμετρα, είναι ρήγματα τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν μικροσεισμούς, δεν μπορούν να προκαλέσουν μεγάλους σεισμούς. Μάλιστα. Επομένως, το να ενεργοποιούνται τέτοια μικρορήγματα σε μια περιοχή για να προκαλούν αισθητούς σεισμούς, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αυτοί οι σεισμοί, ότι αυτά τα ρήγματα. Ότι προϊονίζουν κάτι άλλο. Ακριβώς, ότι είναι προσεισμοί ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, όσο αφορά τα εστιακά βάθη, η πλειοψηφία των σεισμών στον ελληνικό χώρο είναι επιφανειακή. Δηλαδή, ένα 80-90% είναι επιφανειακοί σεισμοί και τα εστιακά του βάθη βρίσκονται μέσα στα πρώτα 20 χιλιόμετρα του φλοιού της γης. Ναι. Οι σεισμοί στην περιοχή μας, εδώ στην Μυδονία Λεκάνη, γενικά στην περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη, συνήθως έχουν εστιακά βάθη που δεν ξεπερνούν τα 7-8 χιλιόμετρα. Η πλειοψηφία τους είναι εκεί. Όταν το ρήγμα είναι πολύ μικρό, είναι δυνατόν οι σεισμοί αυτοί να είναι και πολύ επιφανειακοί, να γίνουν δηλαδή μέσα στα πρώτα 1-2 χιλιόμετρα. Γιατί το ρήγμα δεν είναι μεγάλο, δεν κατεβαίνει ούτε σε βάθος ούτε σε μήκος. Επομένως, μπορούμε να έχουμε και επιφανειακούς σεισμούς μικρούς, πολύ επιφανειακούς, εντάξει, το 1-2 χιλιόμετρων. Αυτοί οι σεισμοί, ναι, μεν μικροί, γίνονται όμως αισθητοί. Είναι όμως επικίνδυνοι για τις κατασκευές. Οι μικροί σεισμοί δεν είναι επικίνδυνοι για τις κατασκευές. Η μόνη περίπτωση ένας μικρός σεισμός να δημιουργήσει κάποια σοβαρότερα προβλήματα θα είναι να χτυπήσει κάποιες, πώς να το πω, να είναι κάτω από τα θεμέλια, οι οποίες δεν είναι σωστές. Ναι. Δηλαδή, γιατί πριν θίξατε ένα θέμα το οποίο είναι το πολύ πολύ σοβαρό θέμα και της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας γενικότερα. Επομένως ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή όπου ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε μπορεί να εκδηλωθεί και ένας μικρός σεισμός. Έχει να κάνει με το ήδη δομημένο σύστημα. Και ειδικά σε περιοχές που στο πρόσφατο παρελθόν έχουν ταλαιπωρηθεί από ισχυρούς σεισμούς. Σκεφτείτε ότι ο αντισεισμικός κανονισμός, φαντάζομαι σας τα είπε ο Βασίλης. Ναι. Ο αντισεισμικός κανονισμός δεν είναι κάτι σταθερό, είναι κάτι το οποίο είναι σε δυναμική κατάσταση, εξελίσσεται. Κάθε νέο στοιχείο μπορεί να εξελίξει τον αντισεισμικό κανονισμό. Έτσι λοιπόν, ο αντισεισμικός κανονισμός από τη στιγμή που πρωτοκαθίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50 μέχρι τώρα, έχει πάρει διαδοχικές ανανεώσεις, βελτιώσεις. Υπάρχουν κτίρια φτιαγμένα με παλιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς. Υπάρχουν κτίρια τα οποία ταλαιπωρήθηκαν από ισχυρούς σεισμούς και κανένας δεν ξέρει πώς θα ανταποκριθούν σε περίπτωση ενός αντίστοιχου σεισμού πιθανό να εκδηλωθεί. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή, και όταν λέμε αντισεισμική πολιτική, δεν εννοούμε μόνο την παθητική αντισεισμική πολιτική, το να επέμβει η πολιτεία, να επέμβουν τα σωστικά συνεργεία, να επέμβουν τα διάφορες ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο πολιτικής προστασίας και κάνουν άριστα τη δουλειά τους. Είναι να προλάβουμε να μην χρειαστεί να επέμβουν αυτές οι ομάδες.
Και επίσης να επικαιροποιούμε σχέδια. Αν αυτή τη στιγμή γίνει ένα σεισμός, το έχω πει χίλιες φορές έξω και τελικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Το έχω πει πολλές φορές. Αν γίνει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο σεισμός, εκείνο που μπορούμε να εγγυηθούμε σίγουρα είναι μέσα στα πρώτα 15-20 λεπτά θα εγκοτιλιάρει η πόλη. Και δεν μπορεί να κινηθεί ούτε σωστικό συνεργείο, ούτε κανένα. Όπως επίσης θα ψάχνει ο καθένας να βρει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του μέσα από τηλέφωνα, τα οποία τηλέφωνα θα έχουν πέσει, δεν θα έχουν το χώρο συγκέντρωσης. Η ανοιχτή χώρη στους οποίους θα πρέπει να συγκεντρωθούμε σε περίπτωση σύρρωσης μου είναι περιορισμένη. Δεν τους ξέρει ο κόσμος. Ναι. Ωστόσο, κάθε Δήμος είναι υποχρεωμένος να βγάζει ένα τέτοιο σχέδιο. Ασφαλώς. Και ο Δήμος έχει βγάλει, από όσο γνωρίζω. Για όλους το θέμα είναι πώς επικοινωνούνται όλα αυτά. Μπράβο, αυτό είναι. Αυτό. Υπάρχουν στην ιστοσελίδα του, αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δηλαδή, χρειάζονται επιθετικές εκστρατείες ενημέρωσης προς τον κόσμο για αυτά τα πράγματα. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Επαρκούν αυτοί οι χώροι. Ναι. Αν δεν επαρκούν, μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βλέπετε είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αντισεισμική πολιτική. Και αντισεισμική πολιτική κυρίως πρέπει να εστιαστεί τώρα στο κομμάτι που λέγεται ενεργητική αντισεισμική πολιτική. Όχι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να προλάβουμε το πρόβλημα. Και είναι ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή, συζητάμε, κάνουμε και αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί θεωρούμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να συζητιούνται όχι μόνο, δηλαδή, όταν τα συζητάμε μετά από ένα μεγάλο σεισμό ή όταν μπαίνουμε σε μια κουβέντα μετά από ένα εξάρι Ρίχτερ, ας πούμε, και έχουν πέσει και δύο πολυκατοικίες. Εκεί κολλάμε περισσότερο στο γεγονός και δεν μπαίνουμε καμιά φορά στην ουσία των πραγμάτων, που είναι το διαχρονικό πρόβλημα. Είναι διαφορετικά, δεν θα βρούμε ειδικό όταν τότε. Ο κόσμος τότε δεν θέλει να ακούσει ούτε για κρίνιες σεισμολόγων, ούτε για διαφωνίες του για τίποτα. Εκείνο και που θέλει να δει τότε τι θα γίνει για την επόμενη μέρα. Μπράβο. Σε περιόδους ηρεμίας είναι που πρέπει να περάσουν αυτές οι γραμμές. Άρα, ακριβώς επειδή έχουμε λοιπόν τη γνώση ότι ισχύουν όλα αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα, κατά πόσον, το θέμα είναι κατά πόσον, και επειδή μάλλον είπαμε και με τον Βασίλη Ντολεκίδη, ότι λίγο πολύ οι επιστήμονες και μηχανικοί και σεισμολόγοι και τα λοιπά, ξέρετε πού είναι τα ευάλωτα σημεία και πού πρέπει να επικεντρωθεί σε πρώτη φάση ένας προσεισμικός έλεγχος και τα έχετε πει αυτά στην πολιτεία. Το θέμα είναι κατά πόσον και εσείς από την πλευρά σας ως σεισμολόγοι έχετε υποδείξει στην πολιτεία, δεν ζητάω να μας τα πείτε, δεν θέλουμε ούτε να προκαλέσουμε πανικό, ούτε να... αλλά αν έχετε υποδείξει στην πολιτεία συγκεκριμένες περιοχές, είτε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ή στη Θεσσαλονίκη είτε αλλού, που έχουν σημαντικά ποσοστά, σημαντικές πιθανότητες εκδήλωσης ενός ισχυρότερου σεισμού μέσα στο βάθος της επόμενης δεκαετίας. Να σας πω, αυτό είναι ένα ερώτημα που σηκώνει πολύ συζήτηση. Δηλαδή, επί σειρά ετών ξέρετε ότι δουλεύουμε πάνω σε θέματα μεσοπρόθεσμης πρόγνωσης πάνω στο τομέα της φυσικής. Και ξέρω ότι είχε γίνει από την εποχή του, από τον Βασίλη Παπαζάχου είχε γίνει πάρα πολύ. Από τότε ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ο Βασίλης Παπαζάχου, λοιπόν, ο καθηγητής μας, ήταν επικεφαλής της ομάδας αυτής. Από το 1999 δουλεύαμε μαζί σε τέτοια θέματα. Είχαμε κάνει πολλές εκθέσεις, οι οποίες είχαν υποβληθεί αρμοδίως, σχετικά με την κατάσταση του επίπεδου σεισμικότητας του ελληνικού χώρου κλπ. Από ένα σημείο και μετά, βέβαια, δεδομένου ότι δεν γινόταν και κάτι, σταματήσαμε και εμείς να στέλνουμε το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια επίσημη ενημέρωση προς την πολιτεία, αν εννοείται αυτό, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση. Γνώση υπάρχει, εκτός από την ενημέρωση, γνώση υπάρχει για την τρέχουσα. Γνώση υπάρχει. Τα μοντέλα δεν αλλάξαν. Τα μοντέλα βελτιώνονται. Αυτά που έχουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε να τα δουλεύουμε και να έχουμε κάποια εικόνα ανά πάσα στιγμή. Ναι, αλλά δεν υπήρξε ένα ενδιαφέρον μετά την τελευταία κινητικότητα. Τελευταία. Είναι μήνες αυτή η κινητικότητα στην Ελλάδα όσον αφορά στο σεισμό. Όχι, αυτό δεν αλλάζει καθόλου σε τίποτα. Όχι, όχι. Μην το βλέπετε έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε το τελευταίο έτος ημερολογιακά. Δηλαδή, αν πάμε από πέρυσι τον Νοέμβρη με τον Οκτώβριο με φέτος, είχαμε πάνω από 5 σεισμούς, ο μέγεθος πάνω από 6. Ναι. Που σημαίνει ήταν μια έντονη σεισμική χρονιά. Σεισμικά χρονιά. Υπήρχαν χρονιές που δεν είχαμε σεισμούς. Στατιστικά ξέρουμε ότι έχουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα πάνω από 6, ένα σεισμό πάνω από 6. Μάλιστα. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι μια πάγια κατάσταση. Έχει να κάνει με την οικοδυναμική κατάσταση προς την οποία, η οποία επικρατεί στον χώρο που ζούμε. Αυτό δεν θα αλλάξει. Εκείνο που θα μπορούσε να γίνει ίσως είναι περισσότερο να κινηθούμε σε μια, όπως σας είπα πριν, ενεργητική αντισεισμική πολιτική. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας, σε επίπεδο
περιφερειακής διοίκησης, mm-hmm. αλλά και σε επίπεδο ατομικό ακόμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τέλος πάντων υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν κάνει παρεμβάσεις στα σπίτια τους. Ναι. Κάποιος δεν του αρέσει, κάτι κρεμίζει ένα τοίχο, πειράζει ναι. κάποιο κομμάτι ενός φέροντος οργανισμού. Μπορεί δηλαδή να επηρεαστούν, να εισπηρεαστεί η στατικότητα κάποιων κτηρίων, είτε λόγω παρεμβάσεων είτε λόγω γύρανσης υλικών. Mm-hmm. Εκείνο το πρώτο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει και σε ατομικό επίπεδο είναι ο καθένας να φώναξε ένα μηχανικό στο σπίτι, να δει κατά πόσο το σχέδιο το οποίο, με βάση το οποίο χτίστηκε το σπίτι, παραμένει ως έχει, ή έχουν γίνει παρεμβάσεις οι οποίες χαλάσαν συστατικότητα, Αν τυχόν υπάρξουν τέτοια προβλήματα, προληπτική έλεγχη λοιπόν, μετά στο επόμενο βήμα θα πρέπει να γίνουν πενετρομετρήσεις για να δουν την ποιότητα του υλικού. Αυτό βέβαια είναι κόστος. Κύριε Σκουρδίλη, να σας κάνω μία ερώτηση. Να χρηματοδοτεί τέτοιες μελέτες. Να σας κάνω μία ερώτηση. Το πολιτικό μας σύστημα, το πολιτικό μας προσωπικό, έχει πλέον την ωριμότητα, κάποτε δεν την είχε σίγουρα. Σήμερα έχει την ωριμότητα το πολιτικό μας προσωπικό να αντιλαμβάνεται τη σημασία του σε ανύποπτο χρόνο ενεργοποίησης σε τέτοιους τομείς, διότι καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχει λογική από ένα πολιτικό και λέει εντάξει τώρα ποιος ξέρει πότε θα γίνει σεισμός, εδώ έχουμε άλλα τρέχοντα ζητήματα να πρέπει να δημιουργήσουμε, ξέρω εγώ, χίλιες θέσεις εργασίας. Είναι θέμα ιεράρχησης, είναι θέμα ιεράρχησης. Και επειδή οι πολιτικοί συνήθως έχουν ορίζοντας των πολιτικών φτάνει στα 4 χρόνια μέσα στο επόμενο που θα γίνουν εκλογές. Έτσι. Οπότε σου λέει, άμα δεν γίνει σεισμός, να τρέχω σε ένα θέμα τώρα, στις επόμενες εκλογές θα έχουμε άλλα να τρέχουμε τώρα. Ο σεισμός μπορεί να γίνει μετά από 15 χρόνια, δεν θα είμαι εγώ καν βουλευτής. Ναι, και είναι και πολλά λέω. Και τα λεφτά που πρέπει έτσι. Να δοθούν για όλη αυτή την ιστορία, δεν είναι λίγα. Έχει την ωριμότητα το πολιτικό σύστημα να αντιληφθεί τη σημασία. Θα μπορούσα να σας πω, να απαντήσω ουδέν σχόλιο. Εκείνο που θα πω όμως, θα τονίσω και ο καθένας μπορεί να βγάλει όποια συμπεράσματα θέλει, είναι ότι όπως σας είπα πριν. Έχουν μεσολαβήσει πόσα, 22 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε αυτή την έρευνα. Ναι. Από εκεί και μετά ο καθένας μπορεί να κρίνει αν δει κάτι να έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Τουλάχιστον σε θέμα προληπτικής. 22 χρόνια κατά τα οποία εσείς έχετε κάνει τις επισημάνσεις σας στην πολιτεία, έχετε δώσει προτάσεις, έχετε... Έχουμε πει... Έχετε δώσει περιοχές στόχους. Εμείς δεν βγαίνουμε να πούμε και δεν θα το πούμε ποτέ, κανείς μας δεν το λέει, για να είμαστε και ειλικρινείς. Δεν έχουμε λύσει κανένα πρόβλημα πρόβλημα. Το πρόβλημα της πρόβλημας είναι πολύπλοκο. Δουλεύουμε όμως πάνω σε αυτό. Και αν έχουμε κάποια στοιχεία... καλό είναι να αξιοποιούνται αυτά τα στοιχεία. Μπορεί και να πέσουμε έξω. Δηλαδή, μπορεί να πούμε, ξέρετε, μέσα από στοιχεία 5 χρόνια η αλφα περιοχή είναι επικίνδυνη. Και να επικεντρωθούν μέτρα στην αλφα περιοχή και να μην γίνει σεισμός στην αλφα περιοχή. Και τι έγινε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά όλη η Ελλάδα να περάσει μέσα από ένα τέτοιο κοντρόλ, από τέτοιο έλεγχο. Να ελεγχθεί το δομημένο σύστημα. Και να δούμε αν και πού χρειάζεται να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, να γίνουν όπου χρειάζεται. Σκεφτείτε πέρσι στη Σάμο, σκοτώθηκαν τα παιδιά, γιατί ήταν αυτή τα νέα παιδιά. Γιατί έπεσε ένα τιμόρο κτίριο, γιατί να μην είχε κρεμιστεί πριν. Ναι. Δύσκολο ήταν να εντοπιστεί αυτό. Σωστό. Πόσα τέτοια υπάρχουν στη χώρα μας. Σωστό. Μάλιστα. Κύριε Σκορδίλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.